Στάντ πλαισίων για το χειμώνα. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε μία μέρα μετά τις βροχές. Είχαμε δύο μέρες βροχές. Έχουμε έρθει στα μελισσάκια του Γιώργου, αυτά που βλέπετε εδώ πέρα πίσω. Και δεν ήρθαμε για να κάνουμε κάποια δουλειά στο μελισσοκομείο του. Ήρθαμε για να δούμε ένα σύστημα που είχε κάνει για να βάζει τα πλαίσια το χειμώνα και το οποίο δεν πολύ δούλεψε. Αλλά πρέπει να το δούμε και μαζί για να το σχολιάσουμε. Είμαστε εδώ, είναι η αποθήκη του. Είχε φτιάξει αυτή την εδώ τη σιδηροκατασκευή. Γιώργο, πόσα χρόνια πριν, τρία. Τρία-τέσσερα, σίγουρα. Τρία-τέσσερα χρόνια πριν. Όπως βλέπετε, ταιριάζουν ακριβώς τα πλαίσια. Καλά, τώρα είναι σε φάση λίγο περίεργη. Γιατί δεν δούλεψε καθόλου ποτέ. Έβαλε τα πλαίσια πάνω. Παρόλο που το παράθυρο ήταν δίπλα και έμπαινε φως κανονικά και είχαν αέρα και φως, ο κυρόσκορος έκανε πάρτι. Το έκανε, τα κόψε, τα είχε κάνει με βίδες, πολύ επιτυχημένο, σαν σχέδιο. Γύρω-γύρω, όπως βλέπετε, είχε βάλει σίτα και μάλιστα μεταλλική σίτα, όχι πλαστική, για να μην υπάρχει πιθανότητα να το κόψει ο κυρόσκορος και να μπει. Και πάλι δεν δούλεψε. Και μετά έπαιξε νάιλον, φιάφι, για να γίνει δουλειά και να γλιτώσουν τα πλαίσια. Γιατί ας μην ξεχνάμε, ουσιαστικά το κεφάλαιο του μελισσοκόμου είναι οι κυψέλες του, τα πλαίσια του και τα μελίσια του. Καταλαβαίνεις. Και οπότε θα γίνει μετατροπή, είπαμε, σε αυτό το μηχάνημα. Τι είπες, θα βάλεις ένα ξύλο ραφιέρα, και θα γίνει ουσιαστικά ράφι. Ράφι και πάνω και κάτω για τα πράγματα. Τα μελισσοκομικά. Ωραία. Θα βολέψει έτσι τουλάχιστον. Για να βάζεις τα βάζα σου, τι θες να βάλεις σε όλα τα υπόλοιπα τα εργαλεία. Θα βόλευε να το κάνεις λίγο πιο ψηλό, να γίνει 3-4 ράφια. Εντάξει. Γίνεται, άμα θες γίνεται, ναι. Και αυτά. Και τροφούλες βλέπω, ε. Ναι. Θα κάνουμε φθινοπορεινή διέγερση από ό,τι βλέπω. Γυρεόπιτες. Από κάτω νοζεβίτ. Καλά, εγώ αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει. Αλλά εντάξει, λένε, έχουν τα καλύτερα σχόλια στο ίντερνετ. Τώρα τι παίζει, θα δούμε στην πράξη. Θα τα δοκιμάσει και θα μας πεις. Έχω εκεί δυο έχω πίσω. Ναι, γι' αυτό. Μια χαρά είναι. Λες, έχει περάσει με λογία, μια χαρά είναι. Και δέστε το τι εντόπισα. Ένα από τα πιο καλά και δυνατά φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Απόθεμα, απόθεμα. Ας έχει λήξει, λέει, είναι ακόμα καλό, κάνει δουλειά. Βλέπω πάντως, μόλις έστρωσε ο καιρός, τα κορίτσια βγήκαν έξω, να πάρουν τον αέρα τους. Αυτά που έχεις από κάτω, εδώ πέρα βλέπω, στο ένα έχεις ξύλο, στο άλλο έχεις plexiglass. Για τα χόρτα τα έχεις, έτσι δεν είναι? Για τα χόρτα και για σανίδα πτήση, ας το πούμε. Για να... και για χόρτα για σανίδα. Κλείσει, από κάτω μπορεί να κλείσει και τον πάτο που είναι ανοιχτός. Τους πάτους έχεις όλους ανοιχτούς? Όλοι ανοιχτοί είναι, ναι. Θα τους κλείσει καθόλου το χειμώνα? Όταν πιάσουν τα πολλά κρέα. Το Δεκέμβριο, μετά. Και πάνω φοάμ, σαν αυτό του, ναι. Που προτείνει ο Ντιόνας. Ναι. Ωραία φάση. Απλά, τώρα είναι τα φάρμακα, εντάξει, όσο σοβαρό πέσει, καλό είναι επειδή είναι ανοιχτά και μετά το χειμώνα μας πιάσει καλά, κλείσιμο. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, ότι έχεις πάρει διάφορες κυψέλες και έχεις δοκιμάσει ξύλινες με διαφορετικές εισόδους, πλαστικές, τεχνοσέτ, ανέλ. Να δούμε ποια κάνει καλύτερη δουλειά. Τι μίγα γίνεται, που κούνουπια είναι. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!